Σημαντική ανάσα για τους πληγέντες από το σεισμό Δήμους της Κρήτης αποτελεί η χρηματοδότηση που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, την οποία ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών Χρήστος Πέτσας. Η υπουργική απόφαση προβλέπει εκταμείευση 800.000 ευρώ για το Δήμο Μηνώα και αντίστοιχα 300.000 ευρώ για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Την ίδια στιγμή, η δυσμενής κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλες οι επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές, οι οποίες αδυνατούν να ορθοποδήσουν, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξήχθη στη Βουλή, με αφορμή ερώτηση του Βασίλη Κεγκέρογλου προς τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ανάγκη να υπάρξει αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση στα όρια του επιτρεπτού και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί και να μην νεκρώσει η περιοχή. Αυξημένος κατά 10% θα είναι για την Κρήτη ευρύτερα ο νέος χάρτης περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, απαντώντας στην έκκληση Κεγκέρογλου. 27 ο χάρτης είναι αυτός. Τώρα, για την Κρήτη, γιατί φαντάμε ότι έχετε και το ίδιο ενδιαφέρον του Αρκαλοχωρίου, όπου εκείνη η ερώτηση, είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ότι στο νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων έχει πολύ μεγάλη αύξηση επιδότηση. Η Κρήτη, από τους πολύ ωφελημένους, έχει 10% αύξηση στην επιδότηση που ίσχυε με τον προηγούμενο χάρτη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης όμως ξεκαθάρισε πως αυτό αφορά στις επιχειρήσεις που δεν είναι τώρα ενταγμένες στον αναπτυξιακό νόμο. Είτε δεν θα έχουν ξοδέψει ούτε ένα ευρώ από το πρόγραμμα και θα σπεύσουν με δική τους αίτηση να απενταχθούν εν αναμονή του νέου πλαισίου που θα οριστικοποιηθεί το Μάρτιο. Να μην έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ. Γιατί αν έχει δαπανηθεί έστω ένα ευρώ βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού, τότε δεν μπορεί να ξαναμπεί σε επόμενο αναπτυξιακό νόμο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με εθνική νομοθεσία, είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν ξεπερνιέται, είναι το ιερό δισκοπότηρο των κρατικών ενισχύσεων. Το λέω απλώς για να τα ακούσουν οι συμπολίτες σας εκεί, αν δεν έχουν κάνει δαπάνες. Μπορούν να κάνουν ένταση απένταξης και να περιμένουν να μπουν στο νέο χάρτη με την υψηλότερη επιδότηση, εάν όμως έχουν κάνει δαπάνες πάνω με τον παλαιό χάρτη. Η οικονομική δραστηριότητα έχει μεταφερθεί, έχει μετακομίσει λόγω του ότι οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν, δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν, δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσα να ανασυγκροτηθούν. Ο Βασίλης Κεγκέρογλου στην ερώτησή του εξήγησε πως καμία οικονομική δραστηριότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή χωρίς ειδικά κίνητρα, ζητώντας πρόβλεψη τόσο στο νέο αναπτυξιακό όσο στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, αλλά και το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτόνομο, στο οποίο δεν εντάχθηκαν οι σεισμόπληκτοι όπως έγινε για τους πυρόπληκτους. Υπήρχε και υπάρχει ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης, γιατί οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες των φορέων αλλά και των Υπουργείων δεν έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα, χρειάζεται επομένως να δούμε συνολικά το ζήτημα. Και για το εξοικονομώ είμαι πολύ πρόθυμος σε επόμενο κύκλο να εντάξουμε και τις σεισμόπληκτες περιοχές στο ίδιο πλαίσιο που έχουμε τις πυρόπληκτες και την απολιγνητοποίηση, το θεωρώ δίκαιο. Κακώς δεν το κάναμε, δεν είχε προβλεφθεί.